Αν ο Χριστός σταυρώθηκε και έχισε το αίμα Του, για εκείνους που Τον μισούν, τι θα κάνει για εκείνους που έξαν το αίμα Τους εξαιτίας της πίστεώς Τους προς Αυτόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προς χάριν του Χριστού, λέγει επίσης, ας προσφέρουμε με τόσο μεγάλη προθυμία το αίμα μας, με όσοι μπορούμε να χύσουμε το νερό. Και με τόση ευκολία θυσιάζουμε το σώμα μας, με όση ευκολία βγάζουμε το ρούχο από επάνω μας. Πολλοί μάρτυρες, όταν επρόκειτο να οδηγηθούν προς το θάνατο, έγιναν χλωμοί και τους έπιασε φόβος και αγωνία. Αλλά και γι' αυτό είναι πιο αξιοθαύμαστοι, γιατί αν και φοβήθηκαν το θάνατο, δεν τον απέφυγαν για χάρη του Ιησού. Και αυτός ο θάνατος φανερώνει την αδυναμία και την γελιοποίηση των δαιμόνων. Έτσι και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος, που εορτάζουμε σήμερα, καταντρόπιασε τους δαίμονες. Να μιλήσει κανείς για τη γενιά του, λέγει ο φιλόσοφος και μοναχός Σιμεών στον εγκομιαστικό του λόγο στον Άγιο Δημήτριο, να μιλήσει κανείς για τη γενιά του, ποια ήταν, και για την οικογένειά του, και για την πατρίδα του, και για τη στρατιωτική του δύναμη και την επαγγελματική του σταδιοδρομία και την ευτυχία και τον κλήρο, τα οποία κέρδισε με αυθονία χάρη στην ευσέβεια και στις δύο ζωές του, θα τραβούσε πολύ μακριά. Είναι κοπιαστικό και αποτελεί έργο της ιστορίας και όχι του εγκομιού. Με την εξαίρεση όμως, να πούμε όσα θα έπρεπε, είχε ευγενική καταγωγή, ως αν ένας άλλος Ιώβ. Δεν ήταν βέβαια βασιλέας όπως εκείνος της Ανατολής ή της Δύσης, αλλά ήταν ανθύπατος των δικών μας βασιλιάδων και της Συγκλήτου. Πατρίδα του ήταν η Θεσσαλονίκη, ο ένδοξος τόπος μας, χάρη σε αυτόν τον ίδιο, περισσότερο φημισμένη από τις υπόλοιπες πόλεις και υπερέχει από όλες σε όλα, για όσα εγκομιάζεται μία πόλη, πολύ περισσότερο όμως γιατί έχει πολιούχο τον μάρτυρα, τον Άγιο Δημήτριο. Γι' αυτό δηλαδή λέει ο Όσιος μοναχός και φιλόσοφος Σιμεών, υπερέχει Θεσσαλονίκη, γιατί έχει τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, υπερέχει σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Η στρατιωτική του καριέρα και τα άλλα με τα οποία εξημείται η επίγεια φήμη υπήρξαν σε αυτόν λαμπρά και σπουδαία. Του φαίνονταν ωστόσο ασήμαντα μπροστά στην πίστη του Χριστού και την ευτυχία που προερχόταν από εκεί και την αιώνια δόξα. Γιατί μόνο τον Χριστό αγαπούσε και σεβόταν πάνω από όλους και τον κήρυτε σωστά και με σαφήνεια στους συμπατριώτες του. Ήταν ένας μεγάλος Ιεραπόστολος και μάλιστα μεταξύ των νέων. Όπως πάντα, λέει ο Όσιος Σιμεών, και τότε το νυχτερινό σκοτάδι το διέλυε ο ήλιος, έτσι και το σκοτάδι της ασέβειας και της μανίας των ειδώλων, που ξερνούσε από τα μύχια του ειδωλολάτρη Μαξιμιανού που κυβερνούσε ολόκληρη την οικουμένη, το σκοτάδι αυτό του ειδωλολάτρη, ο Δημήτριος το διέλυε με τις αστραπές της διδασκαλίας του Χριστού. Και επειδή σκεφτόταν συνάμα με σοφία και σύνεση, αντάλλασε τον πρόσκυρο και άθεο βασιλέα με τον αληθινό και αιώνιο, τον βασιλέα Χριστό δηλαδή, και γινόταν από ύπατος Απόστολος και από ηλούστριος κοσμικός άρχοντας γνώστης των θείων μυστηρίων. Γιατί γνώριζε το ανώτερο και προοριζόταν μάλλον και επέλεγε και προτιμούσε πιο σωστά μάλλον να το ρίξουν στους ναούς του Θεού παρά στα ανάκτορα των αμαρτωλών βασιλέων που αποπνέουν ασέβεια. Όπως λέγει ο Δαβίδ, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον να είμαι παραπεταμένος, παραρριμμένος στον οίκο του Θεού ή αν σκηνόμασιν αμαρτωλών παρά στα κατοικητήρια των αμαρτωλών, ακόμα και αν αυτή είναι βασιλής. Αυτή η Μεγαλόπολη λοιπόν, η Θεσσαλονίκη, τον είχε όπως τώρα και τότε υπέρλαμπρο άστρο της αυγής, που υπερήχε με την ακτινοβολία της ευσέβειας του θείου και νοητού ηλίου και με το φεγκοβόλημα της ψυχής,
καθόλου κατώτερο από την εξωτερική ομορφιά του σώματος, που ήταν στο άνθος της και ακτινοβολούσαν από πολύ μακριά. Είχε το φως του Θεού, το άκτιστο φως, και αυτό ακριβώς τον έκανε να ακτινοβολεί πολύ περισσότερο από το άστρο της αυγής, λέει εδώ ο Όσιος Σημειών. Και το φεγγομόρυβμα της ψυχής ήταν πολύ μεγάλο, όπως και το άνθος της νεότητός του ήταν και αυτό εξαίσιο. Ο Μαξιμιανός λοιπόν Ερκούλιος στην γενεά και στην περιφορά συνάμα, ορμά στην περιοχή των Ηλυριών ως ένα απειλητικό σύννεφο που φέρνει την καταστροφή. Γιατί ήταν ισχυρός στην ασέβεια, καθώς και στη σκληρότητα, κομπάζοντας και με άλλον τρόπο για την τυραννία του, κυρίως όμως καφιόταν για τις νίκες του κατά των Σαυρωματών και των Γότθων. Μπαίνει λοιπόν σε αυτήν εδώ την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, παραμένει με αλαζονία και κακία, δυναμώνοντας και κατοχυρώνοντας την ασέβεια. Όταν ξεχύθηκε στη Δύση ως σαν μια ομίχλη και άγρια θύελλα και αιγυπτιακό σκοτάδι, ποιος θα μπορούσε να περιγράψει ικανοποιητικά τις συμφορές και τον πόλεμο κατά των χριστιανών? Ο λόγος είναι σύντομος και ο χρόνος δεν επαρκεί. Εκείνοι λοιπόν που μιλούσαν με τόλμη για την ευσέβεια και κατέφευγαν στους αγώνες και έκαναν δηλαδή αντίσταση στην αθεία και στη δολατρία, ευσεβείς και τολμηροί και ταραλέοι πιστοί χριστιανοί, αυτοί πέθαιναν με διάφορα φοβερά βασανιστήρια. Όσοι όμως λόγω της ασθενικής τους φύσης φοβόντουσαν τη δοκιμασία, κρύβονταν στις σπηλιές και τα βουνά και στα ανοίγματα της γης. Τότε λοιπόν ο λαμπρός αστέρας της ευσεβίας, ο Μέγας Δημήτριος, που δεν κρυβόταν έξω και μακριά από την πατρίδα του, αλλά στο κέντρο της, για να μην νομίσει κανείς ότι αποφεύγει το μαρτύριο ή έχει δισταγμούς για τον αγώνα, ή ότι απαρνιέται τους κόπους, με ποιον άλλωστε τρόπο θα έκανε αυτό το πράγμα, αυτός που έκανε πολλούς μάρτυρες με τις σοφές του παρενέσεις, γιατί ακριβώς μιλούσε για τον Χριστό και έδινε θάρρος στους χριστιανούς και τους τόνωνε το φρόνημα και τους προετοίμαζε για το μαρτύριο. Και έτσι με τα λόγια του προετοίμασε πολλούς μάρτυρες. Πώς λοιπόν θα μπορούσε ο ίδιος να κρυφτεί και να φοβηθεί το μαρτύριο? Ο Μέγας Δημήτριος λοιπόν, που οδήγησε πολλούς στον Χριστό, διοχέτευε πλούσια σε αυτούς που τον πλησίαζαν το Θείο Φωτισμό. Δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί το λιχνάρι κάτω από το μόδιο. Σε κάθε μέρος, εκείνοι που είχαν αφοσιωθεί στη μανία των ειδώλων και υπηρετούσαν τους κυβερνήτες της ασέβειας, είχαν ταχθεί δηλαδή με την κοσμική εξουσία, ομά και χωρίς έλεος γύριζαν παντού και έψαχναν τα πλήθη των χριστιανών, γεμίζοντας χαρά με το αίμα των μαρτύρων, σαν να χόρτεναν. Ακόμα και με αυτό μιμούμενοι την αιμοβόρα διάθεση των δαιμόνων που λάτρευαν ήδη. Και γιατί πρέπει να υπερβούμε τον λόγο? Σε αυτόν τον πανέδοξο Δημήτριο φτάνουν πια με ορμή ως άγρια θηρία στις υπόγειες στοές όπου κρυβόταν και με μεγάλη χαρά, γιατί τάχα πέτυχαν το πιο σπουδαίο θύραμα και απέδωσαν μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στο Μαξιμιανό, έσυραν οδηγώντας ως υπεύθυνο τον ανεύθυνο. Αλλά αυτοί συνέλαβαν τον Άγιο και πήγαιναν βιαστικά με μεγάλη χαρά στο Βέβυλο. Εκείνος ο ασεβής Μαξιμιανός, που διασκέδαζε με την ευμένεια των υπηκόων του και έκανε διασκέδαση ολόκληρη τη ζωή του, πήγαινε βιαστικά στο στάδιο της πόλης για να παρακολουθήσει τα πένταθλα, τα οποία γνωρίζουν πιο πολύ από τους άλλους οι άνθρωποι του θεάτρου και τα οποία, μακάρι να μην είχαν ονομασία, ούτε να ήταν γνωστά. Γιατί τι συνέβαινε εκεί? Συνέβαιναν αιματοχυσίες και οι άνθρωποι ικανοποιούνταν βλέποντας φόνους ανθρώπων. Υποστήριζε λοιπόν αυτός ο ασεβέστατος αυτοκράτορας, ο Μαξιμιανός, κάποιον Λιαίο που καταγόταν από το έθνος των Βανδάλων, ο οποίος υπερίσχυε
κυριαρχούσε, νικούσε τους άλλους. Ήταν ανώτερος τους και στο μέγεθος και στη δύναμη του σώματος και διέτρεχε με μεγάλη πείρα μέσα από τις σανίδες των μαγκάνων και ο οποίος όταν συμπλεκόταν με πολλούς σε αγώνες, πολλούς μέσα από τη μονομαχία τους έστειλε στο θάνατο. Καθώς λοιπόν αυτός πήγαινε με σκοπό να παρακολουθήσει τέτοια θεάματα και ήταν έτοιμος, προετοιμασμένος για το θέατρο, τον συνάντησε ο σπουδαίος Δημήτριος, καθώς τον οδηγούσαν σε αυτόν. Τώρα ο λόγος γίνεται γεμάτος αγωνία, γιατί έφτασε στο σπουδαιότερο μέρος των αγώνων του στεφανωμένου μάρτυρα. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα περιγράψω οντάξια είτε το θράσος του τυράννου είτε τη σταθερότητα του Αγίου? Αυτός πήγαινε πάνω στην άμαξα με μεγάλη έπαρση και φούσκωνε σαν να ήταν Φαραώ, σαν άλλος Αιγύπτιος, βλασφημώντας τον οίκο του Θεού, εξαπολύοντας υβριστικά λόγια κατά του Δημιουργού. Και όσοι προπορεύονταν και όσοι τον ακολουθούσαν, δυνάμωναν το βόρβορο της Θρασίδητας και φούντωναν τη φλόγα της Αλαζονίας. Και αυτός, ο Άγιος Δημήτριος, με χαμηλωμένα μάτια όπως ο Χριστός μας στο παρελθόν, στον Ηρώδη και στον Πιλάτο, αποστρέφοντας το πρόσωπο να κοιτάξει, αποφεύγοντας να κοιτάξει με εκείνο το βλέμμα του μαρτυρίου τα πρόσωπα των ασεβών, έτσι πορευόταν. Αυτός ο ίδιος με τους σωματοφύλακές του απίφθινε αυτές τις άθεες και ασεβείς ερωτήσεις. Ο ασεβής αυτοκράτορας μαζί με τους σωματοφύλακες ρωτούσε τον Άγιο Δημήτριο αν είναι χριστιανός και αν το επιβεβαιώνει ότι είναι και δεν έχει αλλάξει αυτά που πιστεύει. Και αυτός δείχνοντας το πρόσωπο και την ψυχή γεμάτα χάρη και λαμπρότητα, με καθαρή και γεμάτη σύνεση φωνή, συντάραξε τα αυτιά του ασεβούς και είπε: «Δεν ήθελες εσύ βέβαια, σοφές τα μάτια και ισχυρές την ασέβεια, να είμαι και να ονομάζομαι χριστιανός και να λατρεύω τον κτίστη και όχι την κτίση. Αλλά μάλλον θα ήθελες να κάνω μαζί με σένα ανόητες ενέργειες και να προσκυνώ την άψυχη και ανέστητη ύλη και να βάλω εμένα πάνω από όσα έχουν γίνει για χάρη μου. Και όχι βέβαια το Θεό που δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν και τα έστησε με θαυμαστό τρόπο. Αλλά εγώ βέβαια δεν τυφλώνω τα μάτια της ψυχής μου. Και όπως εσύ που είσαι μοίωπας στο Θείο Φως ή προσπαθείς να κλείσεις τα μάτια στην αλήθεια με αποτέλεσμα να εξευμενίζεις ανυπόστατους και ψυχοφθόρους θεούς με ξώνα και αγάλματα και σπονδές και κνήσεις και προσπαθείς να βγάζεις δόγμα για την κτήση μπροστά στον Δημιουργό, κάνοντας Θεό την κτήση δηλαδή, και έτσι αυτοτυφλωνόμενος. Εγώ δεν θα το κάνω όπως το κάνεις εσύ», του λέει ο Άγιος Δημήτριος. «Μακάρι και εσύ να επανερχόσουν από τέτοια πλάνη και να μην προσπαθούσες να κάνεις και πολλούς άλλους συμμέτοχους στην καταστροφή σου». Αφού λοιπόν αποκάμισε από τα πάντα, πολέμησε μόνο εκείνο που μπορείς να πολεμήσεις, το σώμα. Και πλήγωσε το και χτύπησε το με οποιοδήποτε χτύπημα θανάτου. Αυτό πάλι θα το πάρω άφθαρτο στην Ανάσταση. Θα δοξαστώ αιωνίως μαζί με τον Χριστό, για τον οποίον υποφέρω προσωρινά. Ούτε εσύ, ούτε άλλος άνθρωπος έχει αποκτήσει την εξουσία να τιμωρεί την ωραία ψυχή, παρά μόνο ο Θεός. Γι' αυτό δεν σε φοβάμαι. Μόνο το σώμα μου μπορείς να βλάψεις, όχι την ψυχή μου. Μπροστά λοιπόν σε τέτοια και τόσο μεγάλη τόλμη του περίφημου και εκλεκτού μας, ο ασεβής, αφού απόκαμε με έκπληξη και σας τη βυσμάρα, και ακόμα επειδή πήγαινε βιαστικά στο στάδιο και επιθυμώντας να δει τα άλλα θεάματα και κυρίως τη μονομαχία του Λιέου, διέταξε τελικά να φρουρούν τον Άγιο κάπου στις τοές κάποιου δημόσιου λουτρού κοντά στο στάδιο. Και με αυτόν τον τρόπο ο μάρτυρας συνέτριψε τα ψυχοφθόρα βέλη των λόγων του ασεβούς, γιατί δεν τέριαζε να χαρακτηρίσουμε διαφορετικά τα βλάσιμα λόγια του, και πέτυχε τον πρώτο άθλο του σύμφωνα με τον Χριστό και νίκησε δυναμικά αυτόν που κυριαρχούσε σε πολλούς
με την τυραννία του. Και τον αθλητή λοιπόν ακολούθησε η φυλακή. Και αντί του Μαξιμιανού, τώρα προσπαθούσε να τον κεντρώσει ένας σκορπιός, γιατί ο εχθρός των Αγίων από τη φύση του επιτίθεται σε αυτούς που είναι φίλοι του Θεού με όλα τα μέσα και το αποτέλεσμα καταντροπιάζεται γιατί νικέται παντού. Με το χέρι λοιπόν του μάρτυρα που σχημάτισε το σημείο του Σταυρού, ο σκορπιός φάνηκε καθαρά, αμέσως, νεκρός, αδρανής. Ο Μαξιμιανός κάθισε στην πρώτη θέση στο στάδιο μαζί με τους συνέδρους του. Ξεκίνησε να καλεί με τους κήρυκες όποιους ήθελαν να μονομαχήσει με το Λιαίο. Και ενώ όλοι οι άλλοι είχαν φοβηθεί τη δύναμη και το ψηλό ανάστημα του Λιαίου, ένας Νέστορ, αρκετά νέος, χριστιανός και στο ήθος και στη γενναιότητα και πολύ πιο δυνατός στο θάρρος και τη φρόνηση από τον Νέστορα της Πύλου, τρέχει στο μάρτυρα που βρισκόταν στη φυλακή και του ανακοινώνει την απόφασή του και του ζητά επίμονα να το βοηθήσει με την προσευχή στη μονομαχία με τον εχθρό και να καταβάλει το θράσος του Λιαίου. Πιο γρήγορα ο μάρτυρας, με την παράκληση στον Χριστό για βοήθεια και με το εφόδιο του Σταυρού, προφητεύει στον Έστωρα και την νίκη του κατά του Λιαίου και το μαρτύριό του για χάρη του Χριστού. Και έτσι τον έστειλε θωρακισμένο στο στάβλο. Εμφανίζεται λοιπόν ο Νέστορας με θάρρος στο βασιλέα. Κάνει φανερό το σκοπό της παρουσίας του και τότε τον εσπλαχνίζονται όλοι και μόνο για την τόλμη του τον θαυμάζουν. Και ο Μαξιμιανός και οι σύνεδροι του τον πιέζουν να λάβει χρήματα ώστε να απαλλαγεί με αυτά από τον Λιαίο και να μην ζει με δυσκολία. Νόμιζαν ότι πήγαινε για να κερδίσει χρήματα. Και του λένε, λυπούμενοι αυτό, πάρε χρήματα και άφησε του. Θα σε συντρίψει ο Λιαίος. Ο Νέστορ τους περιγελά όλους και τους περιφρονεί. Δηλώνει φανερά ότι έσπευσε να νικήσει τη θρασίτα του Λιαίου. Συμπλέκεται με το Λιαίο, του δίνει κέριο χτύπημα, σκοτώνει τον εχθρό και τελικά αφού δήλωσε ότι είναι χριστιανός, ακολούθησε τον δρόμο για το θάνατο. Νίκησε διπλή νίκη και κέρδισε διπλά έπαθλα. Από εκεί και πέρα όμως η καρδιά του Μαξιμιανού είχε γεμίσει με σκοτωδίνη και δεν μπορούσε καθόλου να βρει με τι τρόπο θα παρηγορηθεί για τη συμφορά από το θάνατο του Λιαίου, τον οποίον, όπως είπαμε, θαύμαζε. Αποδείχθηκε λοιπόν πιο σκληρός απέναντι στους χριστιανούς από ό,τι προηγουμένως και βγάζει το πιο σκληρό διάταγμα να τους εξαφανίσει από τη γη. Και τότε λοιπόν όταν το θύμισαν για τον γαλλίνικο μάρτυρα Δημήτριο, αυτοί που τον κατέτρωγαν με τα αφανέρωτα σαγόνια του φθόνου και λέγοντάς το ότι αποδείχθηκε κακός ιονός γι' αυτόν, δίνει διαταγή στους σωματοφύλακές του να πάνε σε εκείνο το μέρος όπου φρουρούσαν τον Άγιο και να τον κατασφάξουν με τις λόχες και τις ρομφαίες όλων και να τον θανατώσουν. Μπορούσε λοιπόν να αντιληφθεί κανείς ένα θόρυβο και μια άτακτη προσέλευση σε αυτό το μέρος όλων αυτών που ανταγωνίζονταν ποιος θα βυθίσει πρώτος το ξύφο στο μάρτυρα και θα προσφέρει την πιο μεγάλη χάρη στο Μαξιμιανό. Τα διάφορα ξύφη λοιπόν κατευθύνονταν με μία φορά στο ίδιο μέρος του σώματος και προξενούσαν στον αθλητή δυνατούς και βίαιους πόνους. Όμως εκείνος απέφυγε τα ασεβή χέρια του Βριάριος και την ψυχοφθόρα Χάριβδη και την αναρρόφηση της μανίας των ειδώλων και μπαίνει στο ουράνιο λιμάνι με ευχαριστήριους ύμνους και παρουσιάζεται στον Χριστό για τον οποίο σφαγιάστηκε με προθυμία, λάμποντας από τους ιδρώτες και έχοντας λάβει τη θεϊκή και απρόσιτη κληρονομιά μαζί με τους Αποστόλους και τους Προφήτες και τους Μάρτυρες και όλους τους απαιώνους Αγίους. Και τώρα βρίσκεται στους ουρανούς μαζί με όλους τους Αγίους, από τους οποίους πήρε τα πιο καλά από τον καθένα και δημιούργησε ακριβώς το πιο ωραίο είδος της αρετής. Άλλου μιμήθηκε τη σοφία, άλλου τη γενναιότητα, άλλου την επίοικια,
άλλου την πιο μεγάλη καρτερικότητα στο μαρτύριο. Τα πάντα, όσο κανένας. Και έτσι όλα συγκεντρώθηκαν σε αυτόν, στον υπέρτατο βαθμό, όσο σε κανέναν άλλον από τους υπόλοιπους. Με το να επιτύχει λοιπόν όλα αυτά σε υπερβολικό βαθμό, κυριάρχησε σε όλους ασύγκριτα. Αν πρέπει ωστόσο να επιβεβαιώσουμε το λόγο μας, λίγες δρανίδες αίματος πλημμυρίζουν συνεχές μύρο και το θαύμα έχει ξεπεράσει κάθε ανθρώπινη λογική. Ήταν η εποχή που έρεε άφθονο το μύρο του Αγίου Δημητρίου και λέγει ο Όσιος Σημεών, η επιβεβαίωση του λόγων μας είναι αυτό το μύρο που ρέει άφθονο αντί των ρανίδων αίματος που έχησε ο Άγιος. Ίσως, λέγει ο Νείλος της Αιγύπτου και ο ωκεανός με τα βαθιά ρεύματα, αν αντλούνταν από τόσους πολλούς και κάθε μέρα, θα περιορίζονταν σε πολύ μικρά όρια. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τον Άγιο Δημήτριο και το μύρο του, το οποίο έρεε άφθονα πολύ περισσότερο από τον Νείλο και τον ωκεανό. Ας μιμηθούμε λοιπόν, λέγει, με ζέση τον Δημήτριο, κατά τον ίδιο τρόπο, όσοι συγκεντρωθήκαμε και τιμούμε τους άθλους του και πανηγυρίζουμε για αυτούς με λαμπρό τρόπο. Ας σπεύσουμε και στη θεωρία και στην πράξη. Ακόμα και αν δεν κερδίσουμε την ίδια δόξα με εκείνον, είναι βέβαια υπερβολικό να πούμε αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον μικρότερη. Αν όμως δεν κερδίσουμε ούτε αυτή, γιατί και αυτό μας είναι αρκετό λόγω της νοθρότητας που έχουμε, τουλάχιστον επειδή νομίζουμε ότι πανηγυρίζουμε αντάξια και θεάριστα για όσα ο Θεός χαίρεται μαζί με τον μάρτυρα και ότι εορτάζουμε με θεϊκό τρόπο, τουλάχιστον να μην επιθυμούμε περισσότερο τις ειδονές και έτσι χωρίς να το καταλαβαίνουμε χαριζόμαστε πιο πολύ στους δαίμονες παρά στο Θεό και κινδυνεύουμε να πάθουμε το ίδιο πράγμα με αυτούς που κινδυνεύουν στο λιμάνι και προσβάλλονται από αθεράπευτες ασθένειες στο ιατρείο. Αν δεν έχουμε επομένως το βραβείο του Αγίου Δημητρίου και τη δόξα αυτού, που είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα βέβαια και σχεδόν φαίνεται ακατόρθωτο για μας, τουλάχιστον λέει ο Άγιος ο Όσιος Σημεών, να κερδίσουμε αυτή τη νίκη, να κυριαρχήσουμε πάνω στις ειδονές, να μην κυριαρχήσουν αυτές επάνω μας και να μην, ενώ είμαστε μέσα στο λιμάνι που είναι η Εκκλησία, να μην πάθουμε ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, να μην χάσουμε την αιώνια ζωή και σωτηρία μας, ενώ είμαστε μέλη της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία βέβαια και σήμερα διώκεται και πάντοτε διώκεται και θα διώκεται και πάντοτε θα πρέπει κι εμείς να έχουμε αυτή την μαρτυρική διάθεση, το μαρτυρικό φρόνημα και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη ζωή μας χάρη του Χριστού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το να πάσχει κανείς κάτι για τον Χριστό είναι γλυκύτερο από κάθε παρηγοριά. Άκουσε, λέγει, αυτούς που είδαν τα πρόσωπα των μαρτύρων κατά την ώρα των αγώνων τους. Πώς, ενώ τους μαστίγωναν και τους ξέσχιζαν τις σάρκες, αυτή ήταν γεμάτη χαρά και αγαλίαση. Είναι δυνατόν κάποιος και μαστιγόμενος, μαστιζόμενος, να αισθάνεται ευχαρίστηση όταν πάσχει για τον Χριστό. Όπως ακριβώς οι τρεις παιδες στο καμίνι της φωτιάς τραγουδούσαν χαρούμενοι. Έτσι αισθανόμαστε κι εμείς τις θλίψεις όταν ζούμε σωστά τον Χριστό και την πίστη μας. Και όπως εκεί η δροσιά δεν προερχόταν από τη φύση της φωτιάς, αλλά από το Πνεύμα του Άγιο, λέει ο Χρυσόστομος, που δρόσιζε τη φωτιά, έτσι και εδώ. Εκείνο που γεννάει τη χαρά δεν είναι το ποιόν της θλίψεως, αλλά το ότι πάσχει κανείς για τον Χριστό. Το Πνεύμα του Άγιο δροσίζει στις θλίψεις και κάνει τον πιστό να αισθάνεται άνεση και μέσα στις δοκιμασίες. Εσύ ο ειδωλολάτρης και άπιστος,
Δείξε μου κάποιον που να έμεινε ατάραχος στα βασανιστήρια χάρη της θρησκείας του. Εγώ έχω να σου δείξω μύριους σε όλα τα μέρη της οικουμένης μάρτυρες που βασανίζονται για την ευσέβεια. Ποιος υπέμεινε με γενναιότητα όταν το ξερίζωναν τα νύχια, όταν του έσπαγαν τις αρθρώσεις σιγά σιγά, του ξέσχιζαν το σώμα, όταν το βασάνιζαν στο κεφάλι, όταν το τρυπούσαν τα οστά, όταν τον τηγάνιζαν, όταν τον έριχναν μέσα σε πίσα που κόχλαζε. Αυτά τα κατορθώματα μπορείς πουθενά αλλού να μου τα δείξεις, εκτός από τους χριστιανούς μάρτυρες. Τους μάρτυρες τους αγαπάμε, όχι απλώς επειδή βασανίζονται, αλλά επειδή για τον Χριστό βασανίζονται. Αν δεις για τον Θεό να νηστεύουν, να θαυμάζεις την νηστεία τους. Αν όμως δεις να νηστεύουν όχι για τον Θεό και σύμφωνα με τις εντολές Του, τότε αυτούς να τους αποστρέφεις περισσότερο από ό,τι αποστρέφεις τους μέθησους και εκείνους που λόγω της μέθησης χειμωνούν και διασκεδάζουν αισχρά. Οι μάρτυρες του Θεού δεν θυσιάστηκαν για εμάς και όμως τρέχουμε όλοι μαζί να τους τιμήσουμε. Και αν εμείς τρέχουμε για την τιμή τους, παρόλο που δεν θυσιάστηκαν για εμάς, ο Χριστός για τον οποίο αποκεφαλίστηκαν, τι τιμή θα τους επιφυλάσει. Δεν είναι το ίδιο το να χάσεις το κεφάλι σου μέσα σε ένα στιγμιαίο σκύψιμο με το να παλεύεις τόσο χρόνο με τόσους πόνους, με τόσους φόβους, με απειλές, με φυλακές, με απαγωγές, με δικαστήρια, με χέρια δημίων, με αδιάντροπες γλώσσες συκοφαντών, με προσβολές, με ύβρις, με κοροϊδίες. Μάρτυρας δεν είναι μόνο εκείνος που τον κρεμούν στο ξύλο. Αν ήταν έτσι, θα ήταν... ενώ έχουμε μάρτυρες οι οποίοι υπέφεραν σε μάκρους χρόνου και ατιμίες και συκοφαντίες και αυτοί είναι επίσης άξιοι στεφάνου. Τέτοιος ήταν και ο Άγιος Ιώβ, ο οποίος βέβαια δεν κρεμάστηκε στο ξύλο, δεν τρυπήθηκε από ακόντια και βέλη όπως οι μάρτυρες, δεν τηγανίστηκε, έπαθε όμως φοβερότερα πράγματα από πολλούς μάρτυρες και είναι και αυτός άξιος στεφάνων όπως οι μάρτυρες. Επομένως, μαρτύριο δεν είναι μόνο έτσι το να χάσεις το κεφάλι σου σε μια στιγμή, αλλά και το να υποβαίνεις δοκιμασίες και πόνους και φόβους και απειλές και συκοφαντίες και δικαστήρια και οτιδήποτε για χάρη του Χριστού. Και αυτός είναι επίσης άξιος στεφάνων, όπως και ο μάρτυρας που έχασε σε μια στιγμή τη ζωή του. Προσκυνούμε, ας τιμούμε, ας δοξάζουμε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο και δι' αυτού τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος δίνει τη σύνεση και τη σοφία και τη χάρη Του στους Άγιους Μάρτυρες και τους αναδεικνύει πρότυπα ζωής και για μας όλους. Και με τις πρεσβείες Τους μπορούμε και εμείς να ξεπερνούμε τη δειλία μας και τους φόβους μας και την ολιγοπιστία μας. Και έτσι να αξιωνόμαστε και εμείς με τις πρεσβείες Τους της Βασιλείας των Ουρανών. Το δε Θεό μου δόξα πάντοτε νύ και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.